Γεια σας, καλό απόγευμα και έχω μια συνονόματη. Βρε Χριστίνα. Hey, γεια σας κύριε Χριστίνα. Τι κάνεις καλή μου. Καλά εσείς. Καλά, αλήθεια τώρα. Τι κάνεις, δουλειές, μαγειρεύει, πλένεις, τι κάνεις. Mm, δουλειές στο σπίτι, ναι. Ε, Φιλιππινέζε σπίτι, οκ ναι. okay, είμαστε. Χριστίνακη μου, τι θες να ακούσεις και τι ψάχνουμε. Για την κόρη μου θέλω να δω. Μάλιστα. Ένα καημός να τις κάνουμε, δύο καημοί να τις μεγαλώσουμε. <laughs> ναι. Και επειδή σε λίγο θα αρχίσω να λέω τα διάφορα εγώ για τον Οκτώβρη, τι έχει, τι δεν έχει, ε, σου λέω ότι αύριο είναι τη αγανάκτηση, Να το ναι. λέμε κιόλα. Τι εννοώ, Ωραία. ότι υπάρχει μια Πασέλινος που ναι. λέει ω δαμέ. <laughs> Έτσι. Εντάξει. Μπορεί να τη χρειαστούμε. Ναι, δεν ναι. Ξέρεις. Πότε είναι το παιδί σου γεννημένο, 22 Τετάρτου. 22 του Απριλίου. Το 96. 1.996. Πού τη γέννησες? Λέμεσο. Α, οκ. Okay. Και τι είναι ώρα περίπου; 12.35 το μεσημέρι. Λοιπόν, η κοπέλα μας είναι Ταύρος με οροσκόπο στο Λέοντα. <σκυρίζεται> Δε, κοίταξε. Ε, Τέτοιο συνδυασμό έχει και ο Πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Την έχασε τη θέση. <laughs> αυτό σημαίνει ότι είναι ένα άνθρωπο που από τη μία πλευρά ε, είναι πάρα πολύ πεισματάρα σε αυτό το οποίο θέλει να κάνει, δεν ναι. υποχωρεί, ε, γίνεται και συγκρουσιακή. Και από την άλλη θέλει να την αγαπάνε και θέλει πολύ να της δίνουν προσοχή και αγάπη, αλλά δεν ξέρει πώ να τα φέρει βόλτα. <laughs> δεν ξέρει πώ να τα ζητήσει, ναι. πώ να τα εκφράσει. Είναι όλο αυτό το πακέτο μαζί. Και ναι. από ό,τι βλέπω, ε, για ένα μεγάλο διάστημα πίστευε σε κάποιους ανθρώπους, απογοητεύτηκε ναι. πλήρως από την ποιότητα αυτών των ανθρώπων ναι. ε, και είναι δύο-τρία χρόνια τώρα που είναι μαραμένη. Mm -hmm. Κοιτάω αν έχω κλείσει τον ήχο για να μην έχουμε παρεμβολές παιδιά στο τηλέφωνο. Ε, πέρασε μια ερωτική απογοήτευση που ήρθε ναι. σαν ε, επακόλουθο και να μην μπορεί να αποδώσει όσο θα έπρεπε στο επαγγελματικό της. Μάλιστα. Έτσι. Είναι σε μία μελαχολία. Ναι, ε, ναι. Έχει φοβερό εκνευρισμό γιατί δεν της φέρθηκαν καλά και φίλοι και γνωστοί. Και ναι. είναι ένα παιδί το οποίο νομίζω ότι είχε πολύ καλά σε τάξη τη ζωή του. Δηλαδή ναι. δεν μπορώ να θεωρήσω ότι το λάθο το έκανε η κόρη σου... Αυτό που μπορεί ναι, να γίνει ναι. λάθος είναι να μέτρησε κάποιον για άντρα και αυτός να ήτανε ναι, σκαμπό. Ναι, ναι. Έτσι ήταν αραβόνα η γάμο γιατί έχει μια φ... σοβαρή είναι μορφή. Μια... Ναι, σοβαρή σχέση. Ναι, ναι, Πόσα χρόνια ήταν αυτή η σχέση? Οριστέ. Πόσα χρόνια ήταν αυτή η σχέση? Ε, ενάλυση, σχεδόν δύο. Μάλιστα. Όταν λοιπόν η κόρη σου άρχισε το δεύτερο χρόνο να ζητάει ή να περιμένει κάποια πιο σοβαρά, ναι. ο κύριος είπε ότι προτιμάει να βγαίνει με τους φίλους του, άρχισαν να του φαίνονται υποχρεώσεις βουνό. Ναι. Νομίζω ότι απλά εκμεταλλεύτηκε τα καλά στοιχεία της κόρη σου. Ναι. Έχω την υπόνοια ότι είχε στο μυαλό του ακόμα και να την παντρευτεί, αλλά ναι. με ποια έννοια. Mm -hmm. το καλό παιδί από το καλό σπίτι που είναι ηθικό, που δεν γυρίζει ναι. δεξιά-αριστερά, που είναι ναι. προσιλωμένη στο σπίτι της και βοηθάει τον σύντροφό της, να τις κάνει και μερικά παιδάκια και αυτός να συνεχίζει να περνάει όσο μπορεί πιο καλά. Μάλιστα, ναι. Κάπου χάλασε η συνταγή. Ναι. Η ίδια το έχει αντιληφθεί ή είναι ακόμα η απαρηγόρητη? Ε, ε, της το έχει ξεπεράσει έτσι λίγο. Εντάξει, μια στεναχώρια ακόμα υπάρχει επειδή είναι εδώ πρόσφατα. Ο χωρισμός ήταν πρόσφατος. Ναι, ναι, έχει ένα Καλοκαίρι. Ναι, ναι, Αύγουστο, Αύγουστο. Ναι. Είχαν ξεκινήσει τα προβλήματα από τον Ιούνιο. <coughs> ναι, ναι, ναι. Ε, όμως, ε, έχω την αίσθηση ότι από την αρχή της πέταγε κάτι κουβέντες, αλλά αυτή δεν ήθελε να καταλάβει. Ξέρεις, άμα το μυαλό μας δεν είναι πονηρό, δεν ναι. καταλαβαίνουμε γιατί μας λέει ο άλλος. <Σεχε> ναι. Αυτός ναι. πάντως δεν έχει. είχε στόχο, για να είμαι ναι. ειλικρινής, ε, ελεύθερα, είναι πρικοθήρας, ναι. Ναι. αλλά θέλει και μία γυναίκα που να έχει λεφτά, και να είναι λίγο πολύ αρνά και αγάλαχτος όλη η οικογένεια, για να <laughs> ναι. μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ναι, μάλιστα. Έτσι. Ναι. Ε, το παιδί σου γλίτωσε και, σαν ταύρο, όλοι οι τα ταύροι φέτο έχουν ναι. ένα απίστευτο άνοιγμα από τι 10 του Οκτώβρη και μετά, το οποίο θα δώσει πάρα πολλά πράγματα στη ναι. συναισθηματική τους ζωή. Mm -hmm. ναι. Έτσι. Ναι. Ε, επειδή είναι μία έτσι λίγο εμπριστική η Πασέλινος αύριο, ναι. ε, θα χρησιμοποιήσω την αυριανή εκπομπή για να σας πω τι θα φέρει ο Οκτώβρης Α, και ωραία. πόσοι αλλαγές θα βοηθήσουν τα ζώδια, γιατί αν βγάλω γραμμές ναι. τηλεφωνικές, φοβάμαι Α, ότι ναι. θα μαλλιοτραβηχτούν στον αέρα. Ναι, ναι. <χει> για, όχι ότι θα έχουν όλοι άδικο, αλλά εντάξει, είπαμε. Ναι, λοιπόν, ναι. δεν τη φοβάμαι. Θα υπολογίζεις ότι θέλει ένα με δύο μήνε να συνέλθει η ίδια ναι. και ότι προχωράει να φτιάξει κάτι πάρα πολύ καλό και σοβαρό okay. που της ταιριάζει. Okay. Το okay. μοναδικό μου πρόβλημα είναι ότι πρέπει να τη δώσει να καταλάβει ότι όση αγάπη και να δίνουμε σε κάποιους ανθρώπου, αν αυτοί ναι. οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν. Έτσι. Ναι. Έχουν ναι. μια άλλη νοοτροπία, κάποια άλλα πλάνα, έτσι. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε το θαύμα. Μπορούμε να δώσουμε αγάπη στα παιδιά μας που είτε λίγο είτε πολύ έχουν συνέστημα για μας και εκεί να γίνει θαύμα. Αλλά Σίγουρα, ναι. ο επηρεασμό από την οικογένεια, η αναμίξει των συγγενών. Ο φθόνος ναι. και οι άλλε καταστάσεις, Πε όταν θα το χωνέψει. Να ανάψει και ένα κεράκι και να πει δόξα το Θεό Θεούλη μου που γλίτωσα από <laughs> αυτό. Ναι, 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 έχει δίκιο, ναι. Ναι, παιδιά, <laughs> είναι μερικά πράγματα που πρέπει να λέμε πραγματικά δόξα το Θεό. Ναι, 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 ναι. Okay. Οκ. Σίγουρα. Λοιπόν, ε, περιμένουμε πολύ καλά πράγματα, δεν έχουμε κανένα λόγο να αγχωθούμε, ε, απλά πρέπει να μάθει ότι επιμένοντας δεν κερδίζουμε πάντα. Α, Καμιά δε φορά δε... πρέπει να τα αφήσει να πέσει κάτω ναι 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 και αφού το, ναι. το πράγμα ηρεμήσει μετά το συζητάς μάλιστα ναι έτσι ναι. συμβουλή ναι. από μεγάλη εμπειρία. ναι σίγουρα ναι ναι Α, οι σπορέες πάνε καλά, όλα είναι καλά. Κοίταξε, όλα αυτά τη κόστησαν, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι από τα παιδιά που αφήνει στη μέση πράγματα ή δεν τα ολοκληρώνει. Ναι. Ε, ναι, ναι, ναι. Και θεωρώ ότι τις συμπαραστέγεσαι με καλό τρόπο, αν και ώρες-ώρες προσπαθώντα να τις μιλήσεις, πας ναι. να ανοίξει θέμα και γυρνάει να σε δαγκώσει. <laughs> λοιπόν, ε, πάρ' το απόφαση... Ε, ναι. ότι ακόμα και τα γατάκια και τα σκυλάκια που τα χαϊδολογούμε και τα και δεν κάνουμε και συζήτηση μαζί τους, δεν είπαμε ποτέ στη σκυλίτσα μας πότε θα παντρευτείς και ποιον άντρα θα μου φέρεις, <laughs> ακόμα ναι, και ναι. αυτές ώρες-ώρες αγριεύουν, έτσι ε, ναι, σίγουρο, δεν σίγουρο, συζητάμε ναι. τα οδυνηρά πράγματα, αφήνουμε τον χρόνο να δουλέψει σε ναι, φιλώ, ναι, σε ναι. ευχαριστώ που κάναμε μαζί την αρχή και θα συνεχίσουμε με την την Παρασκευή Παρασκευούλα ναι, γεια σα κυρία Χριστίνα μου. Καλώ την από πού με παίρνει, Λευκοσία. Λευκοσία. Έχετε και εσεί τη σκόνη που έχουμε εμεί, ε, Ναι, λίγο. Ξυπνάμε ναι. το πρωί και δεν σαν να φάγαμε μπουνιά στο μάτι. Κλέμε. Χωρί λόγο. Σκόνη, να. Λοιπόν, ε, ναι. θε να μιλήσουμε για σένα ή για κάποιον δικό σου. Για μένα. Okay. Είναι 29 του Δεκέμβρη το 54. Λοιπόν. 29 Μέρα ναι, 1954 Ωραία ναι. ώρα δεν γνωρίζεις Όχι. Καθόλου Πρέπει να μπει το μεσημέρι Αυτό ε, δεν μπορούμε, μας λέει κάτι κάποτε. Λοιπόν, ε, Αυτό το οποίο βλέπω εγώ, ότι έχεις ένα συνδυασμό, έχει έχεις και πολλούς εγώ καιρου. Δηλαδή είσαι οργανωτική, έχει σου κόσει βάρη πάνω σου, σκέφτεσαι την οικογένεια και τους γονείς και τις κοινωνικές υποχρεώσεις, δεν θέλεις να στεναχωρείς κανένα, να σε καλά έχεις κάνει μαύρη την ψυχή σου. Το δεύτερο δύσκολο είναι ότι δεν σου είναι εύκολο να θυμώσεις και να τα πεις έξω από τα δόντια. Ναι, ναι. Ε, και τρίτον, ε, νομίζω ότι τα οικονομικά από το 12-13 και μετά... Σε προβληματίζουν πάρα πολύ άσχημα και δεν μπορώ να θεωρήσω τον γάμο σου ε, ως τον πιο πετυχημένο, γιατί δείχνει ότι ενώ εσύ επομερίζεσαι βάρη και ευθύνες, ο σύντροφος δεν το κάνει αυτό το πράγμα, ε, ασχολείται με τα οικονομικά, ασχολείται με το ένα, ασχολείται με το άλλο, αλλά τραβάς μόνη σου όλο αυτό το, το βάρος Α, πάνω στην πλάτη σου ε, και αυτό ναι. εσένα σου δημιουργεί και άγχος και διάφορες καταστάσεις. Τώρα, το ψυχολογικό κομμάτι κορίτσι μου τα τελευταία τρία με πέντε χρόνια είναι από τότε πιο άσκημο έχει ζήσει. Δεν μπορώ να σου πω ότι ίσως τώρα να έχεις λιγότερα προβλήματα. Το θέμα είναι ότι ψυχικά δεν αντέχεις, δεν μπορείς. Τι είναι αυτό που σε έχει κουράσει τόσο πολύ... Ε, εντάξει, έχασα η δουλειά μου, ειστρακτήθηκε ο άντρα μου, είμαστε και στο σπίτι, έχουμε προβλήματα πάρα πολλά, ναι. και οικονομικά και υγεία, και ναι. στο δικό σου πρόβλημα, έχω μια κακή κυκλοφορία του αίματος στα κάτω άκρα που σίγουρα δεν βοηθάει, έχω ναι, ένα ναι. βεβαρημένο γυναικολογικό χωρίς να είναι κάτι επικίνδυνο, έτσι. Ναι, ε... ναι. Αλλά το κυριότερο, τα τελευταία χρόνια, η στάση κάποιων ανθρώπων που περιμένετε να σας συμπαρασταθούν, σας απογοήτευσε. Και εσένα αυτό σε σκοτώνει. Δηλαδή, το να ξυπνήσεις και να καταλάβεις ότι οι γύρω σου άνθρωποι και η οικογένειά σου με την ευρύτερη έννοια κοιτάν μόνο την πλάτη τους, σε έχει ενοχλήσει πολύ. Στην πλευρά ναι. του άντρα σου, το ατύχημα δεν είναι τόσο τραγικό. Υπάρχει και κόση που τρίτων ορόφων. Ναι, αλλά βγήκε καλά από αυτό το ναι, τμήμα. Ναι, 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 Θα μπορούσε μη γέννητο Θεό να φυλάει να πάρει ναι. στραβά τα πράγματα. Θα Δεν έχει κινηθεί. πάρα πολύ Θεό. Ναι, 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 Δεν ναι. έχει κινηθεί νομική διεργασία για να πάρει κάποια αποζημίωση για αυτό το ατύχημα. Όχι, όχι. Γιατί σπίτι μα που γίνει το. Το, το κακό, ναι. Έτσι δεν είχαμε τίποτε, ούτε ασφάλεια, ούτε... Νάλιστα. Πάντως ναι. φαίνεται ότι είμαστε στο παραπέντε για την αποκατάσταση. Ναι. Δηλαδή περιμένω... Για σύνταξη. Ναι, περιμένω να συνέρθει και να γίνει κάτι ευρωϊκό για αυτόν οικονομικά. Ναι, Εσύ ναι, ναι, ναι. πρέπει να βγεις από το σπίτι γιατί κοντεύουν να σε τρελάνουν ο ένας με το μακρύ του άλλος με το κοντό του. Ό,τι και να βρεις να κάνεις... Θα σε ξεκουράζει το ότι θα φεύγει μία-δύο-τρει ώρε από το σπίτι. Κατάλαβε, θέλω να σου πω. Είναι αυτή η λύτρωση. Σε γενικέ γραμμέ θα σου έλεγα μέχρι τα Χριστούγεννα τα τρία τέταρτα από αυτά τα προβλήματα ε, τα οποία μου συζητά δεν θα υπάρχουν. Και σύνταξη ή όχι σύνταξη, όλο και κάτι που μπορούμε να κάνουμε για να βγάλουμε και λίγα λεφτά επιπλέον. Έτσι. Mm. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε κακό κλίμα πλέον. Αυτό το κακό το οποίο έχεις γει, έχει γίνει είναι ότι πλέον δεν μπορείς να δεις τους δικούς σου ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο και αν με ρωτάς εμένα, καλύτερα, γιατί μια ζωή ζητάγαν πράγματα από εσά και μετά σας κάναν και κριτική από πάνω. Πράγματι. Ναι, ναι δυστυχώς, <Δυστυχώς>, ε, <Δυστυχώς> ε, αυτό το οποίο λέω είναι μια πραγματικότητα εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να συμπαρασταθώ ή να βοηθήσω ε, και μάλιστα όταν ε, πρωτοδιαφώνησα με κάποιους ανθρώπους ε, υποτίθεται ότι εγώ ήμουν η περίεργη και η παράξενη όταν μετά αυτούς τους ανθρώπους γιατί ήταν ένα συνεργείο τους χρησιμοποίησαν κάποιοι πολύ πετυχημένοι άνθρωποι και τους έστειλαν σπίτι του γιατί δεν θα πω τι κάνανε, αυτό αφήνω στη φαντασία σας. Και μετά ήρθαν κι άλλοι κι άλλοι κι άλλοι. Κοίταξε, αυτό που δεν καταλαβαίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ότι ένα πρωί δεν θα ανοίξει την πόρτα σου. Και εγώ το επόμενο πρωί δεν θα μπορώ να πω πάρτε τον Γιώργο ή τον Πέτρο στη δουλειά σας γιατί θα έχει αποδειχθεί από άλλους 50 ότι ζήτησαν 5 χιλιάρικα και πήραν 15 Κλέψαν και τα μισά υλικά, δηλαδή πρέπει να αντιληφθούμε ότι πλέον ήρθε η ώρα να βγουν πράγματα. Και όπως λέμε, δεν έχετε περάσει το τίτλο της σημερινής εβδομάδα παιδιά, που λέει «Λογικά συμπεράσματα». Ε, επειδή λοιπόν σήμερα που εσύ πέρασες ένα γολγοθά ε, και φοβόσουν ε, για τη ζωή του ανθρώπου σου, και είμαστε σε μεγάλη ηλικία πλέον, δεν είμαστε ναι. 20, ποιο ήρθε να σου Κανένας. Αν λοιπόν την ώρα που πονάς δεν είναι δίπλα σου και την ώρα που αυτοί έχουν πρόβλημα είναι δίπλα σου θα του παρομοιάζα περισσότερο με βέλε παρά με οικογένεια. Συμφωνώ. Και ναι, ναι, ναι. αν αρχίσουμε όλοι να αντιδράμε θα υποχρεωθούν να διορθωθούν. Mm. Κατάλαβε τι σου λέω. Ναι, ναι, ναι. Θα φαν μία πόρτα κλειστή, τη δύο πόρτα κλειστή, κάποια στιγμή θα καταλάβουν. Ευχαριστώ, κυρία Και Χριστίνα. εγώ σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Και ποιο είναι στη γραμμή μα, Μαρία Μαρία. Ναι, γεια σα, κύριε Χριστίνα. Καλώ τη Μαρία. Ακούω λίγο άγχο, ηρέμησε. <laughs> Δεν έχει κανένα λόγο να αγχωθεί για τίποτα. Δική μα είναι η γραμμή. Από πού ε, μας ευχαριστώ τηλέφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από πού μα παίρνει τηλέφωνο. Από Οκ. Okay. Και Είχαμε εκεί... ξαναμιλήσει την προηγούμενη σεζόν. Μιλάτε mm. κάποια πράγματα. Μάλιστα. Απλά θέλω να μου πείτε για κάποια συγκεκριμένα θέματα αυτή τη φορά. Αν δω. Ε, είμαι, να σας δώσω τη ημερομηνία, καταρχήν. Βεβαίω. 4 Εβδόμου 1972. 4 Εβδόμου 1972. Τώρα θα μου επιτρέψεις με το 4 να σου πω ότι ξέχασα ότι το παιδί μου σήμερα έχει γιατί είναι 4 δεκάτου. Για το ευχηθώ όλη μου την καρδιά να μεγαλώσει και να περνάει ωραία. Και το εύχομαι να στα παιδιά όλου του κόσμου. Ο ένα είναι 4 του Οκτώβρη και για να μην ξεχαστώ, άλλο 26 του Οκτώβρη. Ανοίγουμε να και κλείνουμε τον, και τον Οκτώβρη. <laughs> Ευχαριστώ. Τι ώρα είσαι γεννημένη, Μαρία, ε, 12 παρα 10 περίπου το μεσημέρι. 11 και 50 περίπου το μεσημέρι. Φαντάζομαι λάρνακα. Λάρνακα, ναι. Να το βάλουμε και αυτό. Οκ. Okay. Σ' ακούω. Λοιπόν, ε, τα τελευταία χρόνια είμαι ανεργή, οπότε αν οικονομικά δεν υπάρχουν καθόλου. Με ενδιαφέρει να μάθω αν θα βρω κάποια δουλειά. Με τι ασχολείσαι? Έχω τελειώσει κάτι συγκεκριμένο, mm -hmm. αλλά έχω και άλλες γνώσεις. Ναι. Ε, να σας πω ότι έχω τελειώσει. Ναι. ναι. Έχω τελειώσει εστιδικός φυσιοθεραπεύστριας. Ναι. Ε, Αλλά έχω και γνώση σαν γραμματέα, σαν λογίστρια. Μάλιστα. Ναι, εντάξει, όλοι το κάνουμε, μπαλώνουμε κάποια πράγματα. Ναι. Εμένα καταρχήν μου δείχνει ότι έγινε μία δολιοφθορά. Δηλαδή, σαν να κάποιοι θέλανε να σε διώξουν από εκεί που ήσουν. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, υπήρξαν λόγια, υπήρξαν ανακατέματα και δυστυχώ όλο αυτό το κακό παιχνίδι παίχτηκε γιατί. Δεν δούλευε τους ασθενείς ή τους πελάτες για να υπάρχουν και να μπαίνουν λεφτά μέσα στο ταμείο εκεί που δούλευε. Όχι. Έτσι. Δούλευα γιατί έκανα κίνημα βασικά στους ασθενείς. Ναι. Απλά σου λέω ότι διαφωνούσε η πολιτική του χώρου με σένα. Ε, ουσιαστικά ήταν δική μου τελευταία δουλειά. Απλά δεν, δεν είμαι του σκεφτικού να χρεώνω τους πελάτες. Περισσότερο από ένα συγκεκριμένο ποσό. Το δέχομαι. Έρχονταν εδώ και λόγω κρίσης μου έλεγαν ότι να σου τα οφείλουν τα χρήματα. Ναι, Μετά, αλλά να ε, η αρχή των πραγμάτων είναι μία. Ότι ναι. όταν κάποιος δίνει, οφείλει να παίρνει. Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται εσύ που διδάσκεις με τον τρόπο σου και φέρνεις την θεραπεία ναι. να επιτρέπεις αυτό το ροσιρό. Έτσι. Ναι, το κατάβαλα, και αλλά, δεν κάνεις ωραία. για αφεντικό του σου. Χρειάζεσαι ένα κέρβερο τσιγκούνι, σπαγκοραμένο να πηγαίνει να σπράξει για σένα. Πάρε ένα καλό λογιστή. Ένα κακό λογιστή, θέλω να πω. Έναν άγριο. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, το δεύτερο, ήσουνα πάρα πολύ ειλικρινή. Μίλαγε και έλεγε πράγματα και τα παρεμήνευαν. Εάν mm. ψάχνει μέσα στο περιβάλλον τη εργασία σου να δημιουργήσει φιλικού δεσμού, τότε θα καταντήσει το βράδυ τελειώνοντα τη δουλειά σου. Αντί να ξεχαστείς και να γελάσεις και να πεις πέντε πράγματα, να σου κατεβαίνει όποιος δεν έχει δουλειά να κάνει, όποιος δεν πήρε τα χάπια του, αυτοί είναι οι δύο πρώτοι, και μετά όλοι οι υπόλοιποι που έχουν μάθει να κλαίγονται, για να ζητήσουν υποτιθέμενη βοήθεια. Και έτσι δεν έχεις χώρα, χώρο για σένα και χρόνο για να γεμίσεις τις μπαταρίες σου. Ωραία. Στο επαγγελματικό δεν Υπάρχει ανοίγει. Ελά. Υπάρχει κάποια καινούργια δουλειά. Όχι, αγάπη μου. Πρέπει να την κυνηγήσει τη δουλειά, να συμβιβαστεί, ε, να βρει ανθρώπου που ασχολούνται με spiritual πράγματα και να ναι. ξεκινήσεις ξεκινήσει με ένα μικρό άνοιγμα το οποίο εάν το κάνεις... μέσα σε τρει μήνε θα σου φέρει πολύ περισσότερο η πελατεία. Εάν δεν το κάνεις, θα απομονωθείς, έχει ήδη περάσει πάρα πολύς χρόνος, Δυστυχώς σαν λαός είμαστε επιπόλαιοι, ρηχοί σε μερικά πράγματα και είμαστε έτοιμοι να δούμε θεούς, αγγέλους, θαύματα, φυλακτά που θα μας προστατεύουν, ε, αναμασάμε τις υποθέσεις, μάγια και τέτοια όλη την ώρα. Οπότε οι άνθρωποι αυτού του χορού οι περισσότεροι έχουν άλλου είδους προβλήματα και αυτοί που θέλουν πραγματικά να βοηθηθούν είναι λιγότεροι. Χάνεις χρόνο Μαρία. Επειδή έχω στείλει βιογραφία και για θέσει γραμματέα και για λογιστρία, δεν θέλω να ξαναρχίσω κάτι δικό μου για να μην έχω τα ίδια προβλήματα. Ναι. Υπάρχει κάτι σε αυτέ τι τομεί. Έχει ένα άνοιγμα πάνω στα επαγγελματικά σου από τον Νοέμβρη και μετά στα Χριστούγεννα. Αλλά ναι. δεν θα είναι αυτό που βλέπω. Και αυτό που βλέπω είναι ότι τρει-τέσσερι καλού πελάτε μπορεί να του κρατήσει μόνοι σου για να συμπληρώνει και το εισόδημά σου. Μάλιστα. Έτσι. Ε, πες το. το άλλο που θέλω να ρωτήσω. Έχω κάποια θέματα με ακίνητα. Ναι. Δηλαδή, μου αφήνουν ναι, κάποια. Θέλω να σα εξηγήσω εξηγήσει. κάτι, παιδιά, το οποίο δεν το αντιλαμβάνεστε. Ναι. Δεν είμαι εδώ για να αναλύσω τόσα πράγματα. Αυτή η ανάλυση που μου ζητάς θέλει μία ώρα. Δεν γίνεται, αγάπη μου. Εγώ μπορώ να σου δώσω Ωραία. κάποιες κατευθυντήριε γραμμέ. Αυτά που ζητάς, πρέπει Κάποια Κάτι όλη να... βλέπετε στο ακίνητο. Το ακίνητο έχει πάρα πολλά προβλήματα. Ναι. Και υπάρχουν σοβαρέ διαφωνίε οικογενειακά γι' αυτό. Δεν είσαι ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει. Δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο να το πουλήσει αυτό το ακίνητο. Προ το παρόν. Δεν είναι εύκολο, συγγνώμη, δεν σα άκουσα. Δεν είναι εύκολο προ το παρόν να πουλήσει ναι. αυτό το ακίνητο. Ανακατεύονται και άλλα άτομα μέσα. Είναι εξ δικό σου. Ε... Είναι και τη μητέρας μου και μένα, αλλά εντάξει, κάθε μια έχει, έχει ξεχωρίσει το δικόντι. Φαίνεται δηλαδή όμω, άκουσε να δει είναι αλληλένδετα αυτά τα πράγματα. Ναι. Δεν φαίνεται ότι προχωράτε, γιατί έχετε πολύ διαφορετική άποψη. Και ένα από τα σημαντικά προβλήματα της σχέσης σου, είναι η σχέση σου με τη μητέρα σου. Είναι σχέση αγάπη και πολέμου μαζί. Άρα... Αυτά που ζητά δεν μπορώ να στα δώσω ούτε εγώ ούτε κανένα αστρολόγο τα πέντε λεπτά στον αέρα. Σε ευχαριστώ Μαρία μου, αλλά πρέπει να δώσω πέντε κατευθυντήριε γραμμέ. Δεν μπορώ να Έχει. λύσω ένα οροσκόπιο ενό ανθρώπου. Όταν πονά, ο φαρμακοποιό θα σου πει πάρε μια καραμέλα και το λαιμό. Δεν Εντάξει. θα σου κάνει διάλογο. Μήπω κάποια εμπολίση. Δεν μπορώ να προχωρήσω σε τέτοια ανάλυση εδώ. Εντάξει. Σε φιλό. Ευχαριστώ. Νικόλετα. Ναι, σα ακούω. Λίγο πιο δυνατά να σα ακούω κι εγώ. Ναι, είμαι πολύ δυνατή. Έτσι, σ μπράβο. Αλλά έχω και κάτι πρόβλημα να ακούω, δεν μπορώ να ακούω. Λέω να, ε, να σα πω. Ναι. Ε, έχω ένα πρόβλημα ναι. με τι περιουσίε. Ναι. Ε, είπα στην κοπέλα, μπορώ να ονοματίσω. Μόλι oh. τοποθετήθηκα oh. σε da, κάτι. E... Άκουσε με. Αυτό που μου ζητάτε, απαιτεί μία ώρα ανάλυση του χάρτη. Ναι, δεν να μπορώ θα... να γράψω στα παλιά μου τα παπούτσια όλου αυτού που παίρνουν τηλέφωνο. Όχι, επειδή ερώτησα πρώτα και αυτό σου λέω. Μάθατε, Ναι. Ε, ο ιό μου εχώστε. Και και δεν μπορεί να δουλέψει. Έχασε τη δουλειά του. Ναι. Και όσοι συνεργατικοί. Εγώ δεν Δεν μπορώ να σου πω. Αγάπη μου, δεν είναι. Αυτό είναι εξειδικευμένο θέμα. Λευκοσία. Πήγαινε Λευκοσία. σε έναν αστρολόγο σοβαρό να σου το λύσει. Δεν μπορώ να το λύσω στον αέρα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Γιόλα. Ναι. Γεια ναι, σου. Μου. Γεια σου. Γιόλα μου, από πού μας παίρνεις. Ε, από τη Λευκοσία. Οκ. Okay. Εκεί είσαι γεννημένη. Ε, όχι, είμαι στη Γιαλούσα γεννημένη. Γιαλούσα είναι επαρχία. Στην εκεί. Ναι, επαρχία μοχό του. Επαρχία μοχός του, ναι. Οκ. Ναι. Okay. Για πες μου, Γιώλα μου, τι θέλουμε να πούμε. 23 Δευτέρου το 1948. 23 Δευτέρου 948. 1948. Ναι. ναι. Κάπου την ώρα, πρωί, μεσημέρι, κάτι. Ναι, από ό,τι μου έλεγε η μητέρα μου, χαράματα. Είμαστε 23 Φεβρουαρίου, χαράματα ήταν 5 και μισή. Ε, Με ξέρω. το ζόρι εκείνη την ώρα έβγαινε το φως. <laughs> Εκιόνιζε, δεν, ναι, μου έλεγε η μητέρα μου εκείνη την τι ωραία που πρέπει να ήταν. Εκιόνιζε, δεν, ναι. Λοιπόν, είσαι, ψα... <coughs> είσαι ψάρι με υδροχό κατά πάσα πιθανότητα, ζωηρή, ναι. έχει μπόλικα λιοντάρια, δεν μα τα λόγια σου αυτά που θα τα πει, θα τα πει, ναι. είσαι αποφασιστική. Βλέπω ένα οροσκόπιο ενό ανθρώπου που παρόλο που είναι πολύ ευαίσθητο, σφίγγει τα δόντια, σφίγγει και την καρδιά του, έτσι. Και παλεύει ναι. για αυτούς που αγαπά. Ναι. Μέχρι εδώ είμαστε καλά. Ναι. Από εκεί και πέρα θα σου έλεγα ότι έχεις κουράσει τον εαυτό σου. Ναι. Ότι δεν έχω την καλή κυκλοφορία. Αυτό είναι πρόβλημα των γυναικών κατά πάσα πιθανότητα. Uh -huh. Αν και δεν υστερούν και οι άντρες. Θέλω λίγο περπάτημα, θέλω να δει ένα γιατρός αν υπάρχουν κυρσί, φλεβίτιδες, γιατί όλα αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα και μπορούμε να τα συνδέσουμε χωρίς σήν, πρόβλημα. Σήν, μου είπετε, συγνώμη, κυρσί, τι μου είπες, συγγνώμη, κυρσίτιδες. Κυρσί. Α, κυρσί, αχα. Και φλεβίτιδα. Ναι. Υπάρχει. Έχω διαβήτη, πίεση. Ναι. Αυτά. Τα πόδια, οι φλέβε έχουν φουσκώσει, έχουν φανεί. Όχι, όχι. Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Ναι. Αλλά αν προσέχει τον διαβίτη. Ναι. Ε, αν και αυτή η πίεση κάτι δείχνει ότι ζορίζεσαι. Θέλω ναι. παρακολούθηση. Μου λέει ότι ναι. πάμε καλά. Ναι. Και μου λέει ότι είσαι στεναχωρημένη για κάποια οικογενειακά θέματα. Ναι, ναι, αυτό. Okay. Τι ναι. όμω είναι αυτό, αυτό δεν μου δείχνει απολύτω. Για τα παιδιά μου, για τα παιδιά μου θέλω να μου πει. Ε, Πώ θα σου πω για τα παιδιά σου όταν μου δίνεις το δικό σου οροσκόπιο. Εμπέν δηλαδή. αυτό που μου δείχνει είναι ότι έχεις ένα παιδί το οποίο είναι νευρικό, καλό, αλλά δηλαδή. δεν συγκρατεί τον εαυτό του. Ναι, ναι. Έχεις ένα δεύτερο παιδί το οποίο είναι υπερβολικά φιλόδοξο και έχει κάνει λάθη και τα πληρώνει. Ναι, ναι. Και ένα τρίτο το οποίο... Μα παιδί περάσει... έχω δεν τρίτο, δεν έχω τρίτο. Ωραία. Τότε έχω είναι γόνια, το δεύτερο έχω το έχω νευρικό... Γόνια. Το οποίο μαζί με αυτά περνάει και μία κρίση μέσα στα συναισθηματικά του και προφανώς και μέσα στα οικονομικά του. Δεν βγάζει άσκημη πρόβλεψη για τα παιδιά σου. Ναι. Έτσι. Απλά λέει ότι τουλάχιστον κάποια οικονομικά και κάποια άλλα θέματα ρυθμίζονται. Ναι. Τονίζει όμως ότι αν δεν μάθουν να μιλούν πιο ήρεμα και πιο γλυκά θα ναι. μεταφέρουν το πρόβλημα μέσα στο σπίτι τους. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι η κρίση τελείωσε. Μέχρι τα Χριστούγεννα έχω μία αλλαγή για τα παιδιά σου. Ναι, έχω. Ναι, έχεις. Ναι. Προς το καλύτερο. Ναι. Ε, τώρα, το προς το καλύτερο είναι θέμα απόψεων. Ναι. Δηλαδή, ο ένας δείχνει ότι αν είναι παντρεμένος, ναι. ο ένας είναι στη Δύση και ο άλλος είναι στην Ανατολή. Ναι. Για σένα το καλύτερο θα ήταν να τα βρουν. Ναι. Για μένα το καλύτερο θα είναι να μην πληρώσουν τι αμαρτίε των γονέων τα παιδιά. Ναι. Άρα λοιπόν τι με ρωτά, αν θα συμβιβαστεί αυτό το ζεύγο και να τα όχι βρούμε το, Όχι το ζεύγο, ενώ τα παιδιά μου. Ναι. Θα είναι καλύτερα, είναι ο ένα είναι παντρεμένο και ο άλλο είναι χωρισμένο. Ναι. Ο παντρεμένο αντιμετωπίζει πρόβλημα στον γάμο του. Ναι, σαν τι πρόβλημα. Επικοινωνίε. Ναι. Ναι. Δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα. Ναι, ναι. Έτσι. Και ναι, ο άλλο ναι. λόγω του απότομου και νευρικού του χαρακτήρα οδήγησε τα πράγματα στο αδιέξοδο. Ναι, ναι. Θα πρέπει λοιπόν να του εξηγήσει σαν μάνα ναι. ότι ακόμα και αν διαφωνεί με την ύφη σου, στι γυναίκε φερόμαστε με ένα καλύτερο τρόπο. Ναι. Αλλιώ δεν μπορώ να σου υποσχεθώ ότι θα γλιτώσουν την πόρα. Ναι, μα ο ένα σε χώρησε, να σου λέω. Ναι. Mm. Αυτό όμω δεν μου λέει ότι αν δεν διαλέξει σωστά και αν δεν αλλάξει, η επόμενη θα τον ανεχτεί. Ναι, mm. ναι, mm. ναι. Κατάλαβε. Mm. Εδώ mm. έχουμε και θέματα χαρακτήρα να επιλύσουμε. Ναι, mm. Έχουν εύνοια. Mm. Το θέμα είναι θα κάτσει να μιλήσει μαζί του για να στρώσουν τα πράγματα. Ναι. Mm. Βοήθα mm. του mm. για mm. να έχουν την καλύτερη Ναι, mm. ναι. Mm. Καλή επιτυχία. Mm. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Στήνα, καλά. Και πάμε πάλι σε Μαρία. Μαρία. Ναι, σε μένα μιλάτε Μάρο, είμαι. Σας χαιρετώ. Γεια σου Μάρο μου. Ε, για την κόρη μου θέλω να ρωτήσω. Ναι. Έχει γεννηθεί στη Λεμεσό. Ναι. 2-9 το 1985. 2-9 του 1985. Στις 5.30 το απόγευμα. 17 και 30. Λοιπόν. Η κόρη σου είναι ε, παρθένος, ο οροσκόπος είναι στον υδροχό. Ε, δεν είναι ο πιο εύκολος συνδυασμός γιατί και ο παρθένος είναι πάρα πολύ έξυπνος και ο υδροχός. Ο παρθένος κοιτάει την πάρτη του, ο υδροχός κοιτάει την ευρύτερη σημασία των πραγμάτων. Αλλά μου δείχνει Μάρο ότι μέσα στο σπίτι σας υπήρξε ή υπάρχει ένας πάρα πολύ δύσκολος άνθρωπος από τον οποίον και μοιάζει και πήρε η κόρη σου, αλλά και πάρα πολύ έντονε διαφωνίε. Οι οποίε μπορώ να πω τα τελευταία δύο χρόνια, μάλλον έφεραν στεναχώριε παρά έφεραν χαρές. Τι σημαίνει. Ναι. Τα Πάσκαλα μαζί με τη μικρή. Ναι, ναι. Επαγγελματικά. Κάτσε με άρωτα. Ναι, ναι, εμένα δεν με πείθουν και με συγχωρείς που το λέω, μα. Ε, στο οροσκόπιο της μικρής φαίνεται ότι έχετε πολλές απαιτήσεις από αυτή απαιτήσει που στο, στέ, στο στέλεχος του θέλω να είσαι καλή, να σπουδάσεις, να εξελιχθεί, έχετε απόλυτο δίκιο. Στο συναισθηματικό κομμάτι, η μικρή είναι σαν διέξοδο, είναι πάρα πολύ θυμωμένη, διαφωνεί μαζί σας και δεν μπορεί να εκφραστεί. Στο επαγγελματικό τα πράγματα δεν πήγαν καλά, δημιουργήθηκαν παρεξηγήσεις και έχουμε ε, άνοιγμα τον Νοέμβριο και τον Οκτώβριο να διορθωθούν κάποια πράγματα. Απλά, εμένα μου λέει ότι η κόρη σου δεν χαίρεται καθόλου για τη δουλειά στην οποία είναι. Και το ξέρω. Ναι. Μήπως όμως το story ξεκίνησε από το ότι δεν ήθελε να κάνει αυτό το πράγμα. Ναι, δεν ήθελε ναι, και πάει βραδινά μαθήματα για καλύτερη δουλειά. Για άλλο αντικείμενο, δεν πάει για καλύτερη δουλειά. Για άλλο αντικείμενο. Μπράβο. Δεν ήθελε να κάνει αυτό που έκανε. Ε, Έλα. Λόγω οικονομικού. Τι εννοεί, Ότι δεν υπήρχαν τα λεφτά για να σπουδάσει αυτό που ήθελε, Ε, Δεν είχαμε την οικονομική νόμηση. Και ίδια γιατί δεν πήρε ένα δάνειο και δεν προσπάθησε και δεν δούλεψε. Ε. Γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι οι γονεί να τα κάνουν όλα. Πρέπει και εμεί να κάνουμε πράγματα. Πάντω το θέμα είναι ότι το κορίτσι αυτό περνάει μια πολύ σοβαρή ψυχική κρίση τα τελευταία τρία χρόνια. Κουράζεται. Είναι διαλυμένη, το αλλά ο στόχος της είναι να φύγει από εκεί που βρίσκεται. Το ξέρω. Θα το κάνει η Μαρομού, ό,τι και να λέτε. Το ξέρω. Και αν δεν είναι... τη συμπαρασταθείτε σε αυτή τη φάση, θα περάσει από πολλά κόσκινα οι σχέσεις σας. Τη συμπαρασταθεί. και την Δεν είπα εγώ ότι δεν το κάνεις. Είπα, αν δεν, θα έχουμε θέματα. Τι είναι αυτό που θέλει να κάνει. Certify. Να ασχοληθεί με τη λογιστική. Ε, ναι. Ναι, τη αρέσουν τα χρήματα. Τη αρέσει να βοηθά ανθρώπου. Δεν νομίζω ότι έχει εμπόδιο στο να το ολοκληρώσει. Τι είναι αυτό που σε προβληματίζει. Ε, προσπαθεί, έχει οικογένεια, μάλλον είναι χωρισμένη, έχει ένα παιδί. Α, μπράβο γιατί έχουμε πει ότι όποιοι παντρεύονται σε νεαρή ηλικία, γύρω στα 30 ψάχνουν τον επόμενο σύζυγο. Ψάχνουν Θα τον βρουν και θα είναι και καλό. Αυτή είναι η Είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι πάρα πολύ καμπμένη η γούνα τη. Δεν πρόκειται να σας ακούσει όσο και να μιλάτε και παρόλο που είναι συντηρητική. Αν δεν είναι σίγουρη ότι ο άλλος μπορεί να σταθεί δίπλα της, αν δεν ζήσει μαζί του να βεβαιωθεί τι χαρακτήρα έχει, δεν υπάρχει γάμος. Δηλαδή, εάν δοκιμάσουμε τα γνωστά και το τι θα πει ο κόσμος, θα τη δεις να εξαφανίζεται. Okay. Ε, Μαρό, σας <χαι> χρεώνει και τα προβλήματα που περνάει, και τον γάμο της αυτή τη στιγμή. Και έχει oh, ένα I'm μεγάλο sure. ποσοστό δικαίου. Το ξέρω. Βιάστηκε, μαντρεύτηκε, γέννησε στα Δεν βιάστηκε του μεγαλώνουμε και του πρόχνουμε προ τα εκεί. Γιατί άμα στα 20 τη έλεγε, άμα μπορεί παντρέψου και βγάλει τα πέρα μόνη σου, δεν θα έχει γίνει ο γάμο. Μη μου μεταφέρετε τις ευθύνε. Έχουμε ένα λάθο σκοπό στη ζωή μα. Όχι να αποκαταστήσουμε τα παιδιά μας, μάρο και να τα κάνουμε ικανά ευτυχισμένα και να βγάζουν τα λεφτά του και να ζουν καλά. Δεν το λέω για σένα, έχουμε μια τάση να τα ξεφορτωθούμε και ας κόψει το λαιμό του επόμενο. Και εδώ τα ραβάκια. Είναι 30 χρονών, με διαλυσμένο το ψυχισμό, με βάρη πάνω στην πλάτη τη, που αν εσύ είχε στήσει χαρακτήρα, δεν θα είχαν συμβεί. Στον κόσμο τα παιδιά μας τα φέρνουμε για να τα κάνουμε ικανά να ζήσουν καλύτερα από μας. Και, και ας και... τσίριζε. Και ας φώναζε θα μάθαινε κάποια στιγμή. Τώρα θα κάνει όλα αυτά που κάνει, τα κάνει με καθυστέρηση. Δεν είναι στα πλάνα της ο γάμος. Ξέχνα το δηλαδή αυτό, αν δεν θέλετε να τσακωθείτε και να μην πειλάτε. Πρώτα θέλει να σταθεί στα πόδια της και να βγάλει λεφτά. Δεύτερον θέλει να βγει έξω και να ζήσει που δεν το έχει κάνει. Και πολύ αργότερα θα σκεφτεί για έναν άλλο γάμο η δέσμευση. Και μόνο αν αυτός ο άνθρωπος τη δείξει ότι αγαπάει το παιδί ή τα παιδιά που έχει. Ε, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αυτά που σκέφτεται η κόρη σου είναι πολύ καλά και επειδή δεν είναι από αυτές που τα λέει, θα τα κάνει. πρέπει να είσαι πολύ ευχαριστημένη. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι. Ευχαριστώ. Να είσαι yeah. καλά. <χω> και πάμε στην Αναστασία. Αναστασία. Ναι. Γεια σας, κυρία Κριστίνα μου. Γεια Τι σου, κάνετε. Αναστασία μου. Ναι. Θέλω να μιλήσω για την κόρη μου. Οκ. Okay. Πότε... Πού γεννήθηκε η κόρη σου? Η κόρη μου ε, γεννήθηκε στι 4... Πού, ...το 1980. Πού γεννήθηκε. Άμπρα. Στην Ευκοσία. Οκ. Λοιπόν, ...το 1980... 1900. Η μέρα πέμπτη. Ναι. 1980. Ναι. Και τι ώρα. Η ώρα 7.30 το βράδυ. Ωραία. 04-12-1980-07 και 30. Α, το βράδυ. Άρα είναι 19 και 30. Ναι. Λοιπόν. Βράδυ, βράδυ. ναι. ναι. Η Αναστασία είναι τοξότης, δηλαδή δραστήρια, κοινωνική, έχει όμως πάρα πολλούς σκορπιούς και είσαστε άτομα χαμηλών τόνων μέσα στο σπίτι που έχετε μάθει να βοηθάτε, να θυσιάζεστε, να νοιάζεστε για τους άλλους. Η ίδια έχει μία έντονη αξιοπρέπεια, τη διδάξατε να μην δίνει δικαιώματα στους τρίτους ανθρώπους και ο είναι στον καρκίνο, το οποίο σημαίνει ότι όταν βγήκε στον δρόμο για την επιτυχία, το γάμο, την ευτυχία, σκεφτόταν με τον ίδιο τρόπο που σκεφτόσουν κι εσύ την δική σου εποχή. Και εκεί έγινε λάθος και ζημιά. Το παιδί είναι πληγωμένο και δεν μου δείχνει ισορροπία μέσα στο σπίτι του. Ναι. Δηλαδή... Και... Πώς Πώ βλέπουμε τα πράγματα για αποκατάσταση και επαγγελματική και οικογενειακή, η Χριστίνα μου. Ε, το πιο μεγάλο πρόβλημα της κόρης σου αυτή τη στιγμή είναι το ψυχολογικό. Έχει διαλυθεί.